Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών πραγματοποιήθηκε επέμβαση ενδαγκιακής αποκατάστασης όλης της αορτής. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον αγκιοχειρουργό Δ. Θεοδόσιο Μπίζδα, Διευθυντή της Αγκιοχειρουργικής Κλινικής στο Athens Heart Center. Κύριε Μπίζδα, ποιες είναι οι πολύπλοκες αορτικές παθήσεις? Οι πολύπλοκες αορτικές παθήσεις περιλαμβάνουν τα νευρίσματα της αορτής, τον διαχωρισμό της αορτής, που σημαίνει ότι η αορτή χωρίζεται στα δύο και αποτελεί έχουμε ένα αληθή και ένα ψευδή αυλό, και κάποιες ειδικές περιπτώσεις με στένωση της αορτής. Το συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε ήταν ένα ανέβρισμα μετά από διαχωρισμό. Γιατί είναι τόσο σημαντική η δημιουργία ενός εξειδικευμένου κέντρου όπως το Athens Heart Center? Η αποκατάσταση πολύπλοκων αορτικών παθήσεων είναι ιδιαίτερα απαιτητική ως επέμβαση, που σημαίνει ότι χρειάζεται τεχνογνωσία, χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, χρειάζεται ένας ειδικός αγγιογράφος και μία ομάδα η οποία γνωρίζει ένα προς ένα τα βήματα αυτών των πολύωρων και ιδιαίτερα πολύπλοκων επεμβάσεων. Το εξειδικευμένο κέντρο είναι το κέντρο εκείνο το οποίο έχει την ομάδα που έχει εκπαιδευθεί στο συγκεκριμένο είδος επέμβασης. Εμείς εδώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών κατέχουμε την τεχνογνωσία αλλά και την πολύχρονη εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων ιδιαίτερα απαιτητικών επεμβάσεων, λόγω και της εκπαίδευσής μας στο εξωτερικό αλλά και ιδιαίτερα λόγω των επενδύσεων του ομίλου σε εξοπλισμό όπως το νέο υβριδικό κέντρο Προμηθέας, το οποίο εγκαινιάσαμε λίγους μήνες νωρίτερα. Το σημαντικό είναι ότι παγκοσμίως υπάρχει πια μια ξεκάθαρη οδηγία από τις επιστημονικές κοινότητες αγκιοχειρουργικής ότι οι αορτικές παθήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα, διότι υπάρχουν ενδείξεις από μεγάλες έρευνες και πρωτόκολλα, ιδιαίτερα στην Αγγλία και στην Αμερική, ότι η θνητότητα και η θνησιμότητα όταν η επέμβαση πραγματοποιείται σε εξειδικευμένο κέντρο σε σύγκριση με ένα οποιοδήποτε άλλο κέντρο είναι σαφώς υπέρ του εξειδικευμένου κέντρου. Τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στο Athens Heart Center και ποιο είναι το φάσμα των επεμβάσεων σας? Από αγκιοχειρουργικής πλευράς αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα δύσκολα περιστατικά, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο που έχουμε πια στα χέρια μας το υβριδικό χειρουργείο αλλά και τον όλον αυτόν τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Ήδη, όπως αναφέρατε, είχαμε την πρώτη ολική ενδαγκιακή αποκατάσταση της αορτής, έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεύτερον, χρησιμοποίησαμε κάποια ειδικά μοσχεύματα τα οποία κατασκευάστηκαν μόνο για συγκεκριμένους ασθενείς, για την ανατομία του ασθενούς. Αυτά λέγονται custom-made μοσχεύματα, με τα οποία αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολα θωρακοκοιλιακά ανευρίσματα. Αντιμετωπίσαμε ανευρίσματα με μεγάλες ελικώσεις της αορτής. Γενικά, ήταν μία σειρά περιστατικών τα οποία θεωρήθηκαν από συναδέλφους ως ανερχήρητα στην Ελλάδα. Οι ασθενείς αυτοί προσπάθησαν να βρούνε διέξοδο σε κάποιο κέντρο του εξωτερικού και εμείς είχαμε τη χαρά να κρατήσουμε τους ασθενείς αυτούς στην πατρίδα μας και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με μεγάλη επιτυχία στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών τα περιστατικά αυτά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι πλέον δεν χρειάζεται να φεύγει κανείς ασθενής στο εξωτερικό από τη στιγμή που όλα πλέον αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα. Από αγκιοχειρουργικής πλευράς και από πλευράς εξοπλισμού στο Ιατρικό Κέντρο η απάντηση είναι σαφώς θετική. Ότι δεν θέλουμε, και αυτός είναι μάλιστα είναι και το όραμα του Προέδρου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και όλης της διοίκησης, ότι δεν θέλουμε να αφήνουμε τους ασθενείς να φεύγουν στο εξωτερικό, μπορούμε πια να τους αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ασθενείς, γιατί έχουν τους συγγενείς δίπλα τους, το κόστος για τους ασθενείς αυτούς και για τους συγγενείς και για τις οικογένειές τους είναι πολύ χαμηλότερο με το να μείνουν εδώ στην Αθήνα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι επιτέλους υπάρχει η ασφάλεια για τους ασθενείς αυτούς, ακόμα και σε επίγοντα περιστατικά, να μπορούμε να επεμβαίνουμε εγκαίρως. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου προγράμματος για τις ασφαλιστικές εταιρείες? Αυτό που εμείς θέλουμε πια να προωθήσουμε και να ενημερώσουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι ότι δημιουργούμε για πρώτη φορά αυτό που στην Ευρώπη και στην Αμερική ονομάζεται Center of Excellence. Δηλαδή εδώ θα μπορέσει ο ασθενής να βρει την καλύτερη δυνατή θεραπεία, θα πρέπει να γίνει μια χρήση, λογική χρήση των υλικών και πάνω απ' όλα θα γίνει μια σωστή αντιμετώπιση της ασθένειας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
έξοδα τα οποία θα είναι υπέρογκα και για την ασφάλεια αλλά και για τον ασθενή, αλλά να ξέρει και η ασφάλεια ότι θα προσφερθεί στον ασθενή η καλύτερη δυνατή θεραπεία. Κύριε Μπίζδα, είστε παράλληλα καθηγητής αγκαιοχειρουργικής σε Πανεπιστημιακή Κλινική της Γερμανίας. Πώς αποφασίσατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα και να αναλάβετε διευθυντής σε αγκαιοχειρουργική κλινική εδώ στον Ιατρικό Αθηνών? Η αιτία, η αιτία για την οποία γύρισα στην Ελλάδα είναι ότι πραγματικά ήθελα να μεταφέρω την τεχνογνωσία και όλα αυτά τα οποία διδάχτηκα από τους συναδέλφους Γερμανούς αγκαιοχειρουργούς 12 χρόνια στους Έλληνες ασθενείς, στο ελληνικό κοινό. Υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε τέτοιες πολύπλοκες παθήσεις. Ήδη είχαμε ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων ασθενών που χειρουργήσαμε ήδη στην Γερμανία, οι οποίοι έψαχναν να βρουν θεραπεία στο εξωτερικό. Αυτό βέβαια μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα μόνο με την υπόσχεση που μου έδωσε ο πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ο κύριος Αποστολόπουλος, ότι θα μου παρέχει όλων εκείνων τον τεχνολογικό εξοπλισμό, και πραγματικά την υπόσχεση του την κράτησε με την ίδρυση του υβριδικού χειρουργείου, έτσι ώστε να μπορώ να ασκήσω αυτά τα οποία έμαθα και να πραγματοποιήσω αυτά τα οποία έμαθα στη Γερμανία στους Έλληνες ασθενείς. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος ύστερα από ένα χρόνο παρουσίας, γιατί καταφέραμε και κάναμε περιστατικά τα οποία πραγματικά θεωρήθηκαν ανεχείρητα για το ελληνικό κοινό και από τους συναδέλφους μας εδώ στην Ελλάδα. Τα κάναμε μεγάλη επιτυχία και τώρα πια νιώθω κι εγώ ένα κομμάτι της οικογένειας του Ιατρικού Αθηνών και μπορώ να πω ότι η απόφαση μου αυτή ήταν η πιο σωστή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπίζδα. Να είστε καλά, ευχαριστώ κι εγώ.